Για την τσούκα ρόδου χρειαζόμαστε 1,5 κιλό κατσικάκι, 2 φλιτζάνια τραχανά ξινό, 1 φλιτζάνι πληγούρι, 2 κρεμμύδια, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο αποξηραμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 2 φλιτζάνια νερό, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Πόσο όμορφες αναμνήσεις έχω από το νησί της Ρόδου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγκαλιά που άνοιξε για μένα η αγαπημένη μου κυρία Καθολική Καραγιάννη, που με έβαλε σε ένα σπίτι στο Λίδι, σε ένα σπίτι που θα το έλεγα μουσιακό. Είχε μέσα όλα τα αντικείμενα της προγιαγιάς της, ένα αυθεντικό ροδίτικο σπίτι με τον πιατελότυχο που στολίζουν ολόκληρους τοίχους με πιατέλα, πιάτα δηλαδή ζωγραφισμένα στο χέρι, και με όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στην κουζίνα τους. Η κυρία Καθολική μου άνοιξε μια αγκαλιά μεγάλη και μου είπε τα μυστικά της για αυτή τη φανταστική και πανεύκολη συνταγή. Αγαπημένη μου κυρία Καθολική, δεν την ξεχνάω ποτέ. Την έχω πάντα στο κινητό μου και όταν θέλω να θυμηθώ κάτι πολύ γλυκό, ανοίγω τη φωτογραφία και βλέπω την αγαπημένη κυρία Καθολική στο σπίτι που σας είπα και θυμάμαι τη γλύκα που είχαν τα λόγια της, με πόση αγάπη μαγείρευε. Αυτό το φαγητό που θα σας δείξω σήμερα είναι φαγητό που γινόταν εκείνα τα χρόνια σε γιορτές και σε γάμους. Δεν ήταν καθημερινό φαγητό, είναι εύκολο, αλλά μου είπε η κυρία Καθολική ότι ετοίμαζαν τεράστιες ποσότητες, άναβαν τους ξυλόφουρνους και το ψήναν ολόκληρη τη νύχτα. Μπήκαμε στην αυλή της, άναψε το ξυλόφουρνο κανονικά, έπεσε η φωτιά, το βάλε μέσα και πήγαμε την επόμενη μέρα και το βγάλαμε από το φούρνο για να το δοκιμάσουμε. Είναι ό,τι ωραιότερο έχω δοκιμάσει σε παραδοσιακή συνταγή, με πληγούρι, τραχανά, λαχανικά και κατσικάκι. Μπορεί να γίνει με όποιο κρέας θέλετε. Γίνεται με μοσχάρι, γίνεται με χοιρινό, με αρνάκι, με ό,τι κρέας θέλετε μπορείτε να βάλετε. Τσούκα λέγεται από το τσουκάλι. Στη Ρόδο όλα τα φαγητά τα έφτιαχναν σε πύληνα τσουκάλι, γι' αυτό και έχουν και τεράστια παράδοση στα κεραμικά. Όμως επειδή οι περισσότεροι δεν έχετε τσουκάλι στο σπίτι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ωραία γάστρα με καπάκι που σφραγίζει και κάνει μια χαρά τη δουλειά. Ανάβω το φούρνο μου στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις και τον αφήνω να προθερμανθεί μέχρι να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά. Το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να πάρω τη γάστρα μου, μια γάστρα με καπάκι λοιπόν, και πάμε να βάλουμε τα υλικά μας μέσα, γιατί σας υποσχέθηκα ότι η συνταγή είναι και πάρα πολύ εύκολη. Κατσικάκι, κομμένο σε μερίδες, ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι, χυμός ντομάτας, αποξηραμένο δυόσμο, οπωσδήποτε κύμινο, δεν νοείται παραδοσιακό ροδίτικο φαγητό χωρίς κύμινο, τραχανάς και πληγούρι, πιπέρι και αλάτι. Τώρα αλατάκι, συνήθως για κάθε 1,5 κιλό κρέας βάζουμε περίπου μία κουταλιά της σούπας και ένα κουταλάκι του γλυκού. Αλλά στα μισά του ψησίματος μπορείτε να δοκιμάσετε και αν θέλει λίγο αλατάκι επιπλέον μπορείτε να βάλετε. Πάμε να φέρω και το νερό. Πριν βάλω το νερό μέσα θέλω να πάρετε ένα μεγάλο κουτάλι και να ανακατέψετε καλά όλα τα υλικά. Το φαγητό αυτό όταν ψήνεται ανεβαίνουν επάνω το πληγούρι και ο τραχανάς, κάνουν μία κρούστα στην επιφάνεια και αν το αφήσεις να ξεροψηθεί από πάνω, γίνεται σαν κόρα ψωμιού. Από κάτω είναι μαλακό, τρυφερό, υπέροχο κατσικάκι. Και πάμε για φιλτραρισμένο νερό που και αυτό με τη σειρά του θα νοστιμέψει το φαγητό μου. Νεράκι βάζω μέχρι να καλύψω το πληγούρι και τον τραχανά. Και τώρα θέλω ελαιόλαδο. Μπόλικο ελαιόλαδο βάζω στη Ρόδο. Και μια και μιλάμε για Ρόδο, ένα μεγάλο φιλί σε όλους μου τους φίλους και ιδιαίτερα στην αγαπημένη κυρία Θαρενή, που και εκείνη μου έκανε μια φανταστική συνταγή, και στη λεμονίτσα μου, Λεμονιά Βασιλιάδη, που μου γνώρισε τη Ρόδο και τα προϊόντα της Ρόδου πριν από 15 χρόνια, που άρχισε να μου στέλνει προϊόντα του τόπου της. Το φαγάκι μου είναι έτοιμο. Τα κουνάω όλα μαζί. Βάζω καπάκι, σκεπάζω τη γάστρα μου και τη βάζω στο φούρνο μου για 2 ώρες χωρίς να ανοίξω το καπάκι. Μετά από 2 ώρες ξεσκεπάζω, εκεί ελέγχω να δω αν θέλει λίγο αλατάκι ακόμα και συνεχίζω το ψήσιμο για περίπου 30 λεπτά μέχρι να κάνει μια ωραία ρόδινη κρούστα από πάνω. Η ροδίτικη τσούκα είναι έτοιμη, είναι ψημένη. Από πάνω έχει κάνει μια ωραία κρούστα, έχει ρουφήξει όλα τα υγρά της και όταν σερβίρουνε παίρνουνε κομμάτι κρέας με κρούστα και από κάτω όλο μαζί σαν κομμάτι, δεν το διαλύουν. Α,
αλλά επειδή δεν κρατιέμαι ποτέ με αυτό το φαγητό, θα πάρω την μπουκιά μου να θυμηθώ τις ωραίες στιγμές που πέρασα στη Ρόδο, τις ωραίες γεύσεις και τους υπέροχους ανθρώπους. Όσοι αγαπάτε τις παραδοσιακές συνταγές και τα υλικά που έβαλα μέσα, φτιάξτε τη συνταγή της κυρίας Καθολικής και θα με θυμηθείτε και στην πρώτη και στην τελευταία μπουκιά και όταν θα διάσετε όλη τη γάστρα.